Φίλοι και φίλοι, το όραμά μας για τις πρέσπες περιγράφει ένα δήμο στον οποίο αξίζει να ζει κανείς σε αρμονία με το περιβάλλον, με πρώτης τάξης δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική αλληλεπιδή, συμμετοχή και ευκαιρίες για όλους και ιδίως για τους νέους και τις νέες. Διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθούμε αυτά τα χρόνια να υλοποιήσουμε με συνέπεια, σταθερότητα και επιμονή. Σήμερα έχουμε έργα και δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Έργα σε εξέλιξη, έργα που έχουν εγκριθεί και ξεκινάνε σύντομα και έργα που είναι ακόμη σε αναζήτηση πόρων αλλά και αιτήματα και διευθυντικής από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση. Η παροχή βασικών δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών έχει βελτιωθεί στις πρέσπες και προσδοκούμε ότι θα βελτιώνεται συνεχώς το επόμενο διάστημα. Τα σχολεία των πρεσπών, μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης, εξυγχρονίστηκαν με το μεγάλο έργο αναβάθμισή τους. Θέλω να σταθώ και να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη που πίστεψε στις δυνατότητες και τις προοπτικές της εκπαίδευσης της πρέσπες και ενέκρινε το έργο προϋπολογισμού 740.000 ευρώ που εκτελέστηκε άψογα με λιγότερο από το μισό κόστος. Πάνω σε αυτή τη βάση χτίζουμε τώρα, αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και με τους δικούς μας πόρους. Ήδη παρελήφθη ο εξοπλισμός για την τεχνολογία και πληροφορική και έπεται η προμήθεια του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου. Το αθλητικό κέντρο Πατουλίδιο, που στέκει ημιτελές εδώ και 15 χρόνια, θα ολοκληρωθεί σύντομα χάρη στη χρηματοδότηση ύψους 420.000 ευρώ που ενέκρινε ο Περιφερειάρχης μας και θέλω να τον ευχαριστήσω και για αυτό το κρίσιμο έργο, όχι μόνο για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή μας, αλλά και για τις προοπτικές του αθλητικού τουρισμού που αυτό γεννά. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην νομιμοποίηση του κτηρίου για την έκδοση άδειας λειτουργίας και θα ξεκινήσει σύντομα η συστηματική του λειτουργία του Χριστού Σταδίου με τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ελπίζουμε μετά την προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε με το Δήμο Νεστορίου να μπορέσουμε να δημοκρατήσουμε άμεσα και την ολοκλήρωση του Ανοιχτού Σταδίου. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου Δήμαρχο τον Πασχάλη τον Γέτσιο του Νεστορίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου για την αλληλεγγύη που δείχνουν χωρίς να έχουν την υποχρέωση εκ του νόμου και μας παρέχουν δάνεια τεχνική υπηρεσία. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα ξεκινήσει αμέσως το επόμενο διάστημα τη συστηματική της λειτουργία για την οποία φιλοδοξούμε να είναι φάρος συμπληρωματικής εκπαίδευσης και καλλιέργειας για τα παιδιά μας αλλά και για τους ενήλικες. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πρεσπών που οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε στην Καλλιθέα μετά τις αρχικές επεμβάσεις που έχει προγραμματίσει η ΠΕΕ Φλόρινας, βασισμένη σε μελέτη που θα εκπονηθεί και θα δωρηθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα δώσει μια νέα όθηση και δυνατότητα στην καλλιτεχνική και εν γέννη πνευματική ζωή του τόπου μας. Τέλος, το σημαντικότερο, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στο Λευκώνα, που ιδρύθηκε με οικία το περασμένο Αύγουστο και ήταν μεγάλη ικανοποίηση για όλους τους πρεσπιώτες. Η διεκδίκηση αυτή ήταν πρώτη μας προτεραιότητα και σε αυτήν είχαμε τεράστια βοήθεια από την Περιφερειακή Αρχή που έκανε τον αγώνα μας δικό της αγώνα. Σήμερα πλέον δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο η εκπόνηση της μελέτης για την αναβάθμιση του κτηρίου και του εξοπλισμού του. Θα επιμείνω σε αυτό το θέμα, κύριε Περιφερειάρχη, γιατί το Υπουργείο Υγείας σε κρούσεις μας για την προκήρυξη των θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα απαντά ότι πρώτα απαιτείται η κτηριακή υποδομή και ο εξοπλισμός. Περνάω στα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, όπου ο βασικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και η προοπτική ανάπτυξης είναι και θα είναι και στο μέλλον για την πρέσπα ο πρωτογενής τομέας. Εδώ ξεχωρίζουν. Το μεγάλο έργο της τάξης άρδευσης του κάμπου Πρεσπών είναι πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο ΠΑ, έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση, όπως ήδη έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να αποτελέσει το εφαρτήριο για την ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή μας τις επόμενες δεκαετίες.
να σημειώσω με περηφάνεια την άψογη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή όλων των φορέων της περιοχής μας, παραγωγικών και περιβαλλοντικών, καθώς και την συνεργασία με την ΠΕ Φλόρινας για την προώθηση του έργου. Υπάρχουν μικρές εκκρεμότητες και ελπίζω να τις αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μέχρι την προθεσμία της πρόσκλησης. Τα εκτεταμένα έργα βόσκησης που απαιτούνται στα βοσκοτόπια των Πρεσπών από την παραλίμνια ζώνη μέχρι τα υποαλπικά λιβάδια, μια τεράστια περιοχή με σπάνια βιοποικιλότητα, την οποία συντηρεί η βόσκηση από μικρά και μεγάλα ζώα. Εξαιτίας της μεγάλης συμβολής της κτηνοτροφίας στην βιοποικιλότητα των Πρεσπών, ο φορέας διαχείρισης του πάρκου χρηματοδότησε μελέτη βόσκησης για όλο το Δήμο που τώρα πρέπει να επικαιροποιηθεί με βάση τις νέες προσδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο έχει κατεγραφεί η ανάγκη για έργα βόσκησης συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, δυναμικός τομέας, παρά την πρόσφατη μεγάλη μείωση λόγω κρίσης, μπορεί να αναδειχθεί ο τουρισμός με ορισμένες προϋποθέσεις. Το μεγάλο έργο της διάνοιξης συνοριακής διάβασης του Λεμό, που μας βοηθάει να δημορφώσουμε και να προωθήσουμε τη διασυνοριακή πρέσπα σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό ευρωπαϊκούς βελονικούς. Θέλω να σταθώ και να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Περιφερειάρχη για τη στεναρή του υποστήριξη σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία της κυβέρνησης που φέρνει πιο κοντά τις δύο χώρες και δίνει προοπτική στην περιοχή μας. Η συνοριακή διάβαση έρχεται φυσικά με τα παράλληλα έργα της οδικής σύνδεσης από το λαιμό προς τα σύνορα, τα κτίρια του Τελωνίου και βεβαίως της αναβάθμισης της Εθνικής Οδού 15 από τη διασταύρωση στο Πρεβάλλη μέχρι το λαιμό. Ταυτόχρονα, βεβαίως, κάνει επιταρχική την ανάγκη για άρση της απομόνωσης από την υπόλοιπη χώρα με τη μελέτη και στη συνέχεια υλοποίηση σύραγγας στο Πρεβάλλη. Η ολινή διάβαση Πρεβάλλη αποτελεί μόνιμο εφιάλτη για τους κατοίκους και επισκέπτες, αλλά και για τις υπηρεσίες αποχιονισμού, ιδίως τη χειμερινή περίοδο και είναι ο κύριος λόγος της απομόνωσης περιοχής. Η πρόσβαση στη πρέσπα μπορεί να βελτιωθεί με την διάνοιξη μιας μικρής σύραγγας 400 περίπου μέτρων, 450, που με μέτριο κόστος θα διευκολύνει την πρόσβαση στη λεκάνη των Πρεσπών από την ελληνική πλευρά. Η Ερευνητή Όδος ΑΕ έχει ήδη αναλύσει το ανάγλυφο της περιοχής μετά από πρόσκληση της ΠΕ Φλόρινας και μένει πλέον η ανάθεση της μελέτης που πρέπει να γίνει ώστε το έργο αυτό να είναι όριμο και αδειοδοτημένο για να χρηματοδοτηθεί στην πρώτη ευκαιρία. Η παροχή δημόσιας κοινωνίας είναι αδιανόητο να απουσιάζει σε ένα ολόκληρο Δήμο. Απαιτείται να γίνει καθημερινή συγκοινωνία τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα από πρέσπες για Φλόρινα με ανταπόκριση μέσα στο σιδηροδρόμο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε προσπαθεί στο παρελθόν και δεν έχει ευδοκιμήσει. Ελπίζουμε να συμπεριληφθούν δρομολόγια για πρέσπες στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Περιφερειάρχης για την κάλυψη των απομονωμένων οικισμών της περιφέρειας. Είναι διακεκριμένος μας στόχος οι πρέσπες να γίνουν πράσινους δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με τη μελέτη που γίνεται από την ΕΚΕΤΑ και το Σύμφωνο Δημάρχων, έχουμε ξεκινήσει ή προετοιμάζουμε δράσεις με στόχο τη μείωση και τελικά την εκμυδένιση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου, αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρω, έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ξεκίνησε το έργο με χρηματοδότηση Ιντερεκ για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιου φωτισμού και αυτοπαραγωγή ενέργειας στα αντιλιοστάσια του Δήμου για συμψηφισμό με την κατανάλωση, το net metering. Συγκρότηση ενεργειακής κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς των Πρεσπών, το φορέα διαχείρισης και την εταιρεία προστασίας Πρεσπών με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Θα διεκδικηθεί χρηματοδότηση από ΕΟΧ ΚΑΠΕ. Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου τηλεθέρμανσης στα δημόσια κτίρια του Δήμου Πρεσπών με κάψιμη βιομάζα. Ηλεκτροκίνηση σε δημοτικά οχήματα. Τέλος, θα αναφερθώ στις βασικές δημοτικές υπηρεσίες που αναβαθμίζονται. Ίδρυση.
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων των 19 οικισμών μας. Προσφατώ προγραμματίζουμε την αναβάθμιση του αλυσοπλισμού, την αντιμετώπιση των διαλογών με το πρόγραμμα Φιλόδημος και την χαρτογράφηση των υπαρχόντων δικτύων αλλά και την αλλαγή των εσωτερικών δικτύων σε 5 οικισμούς. Με την αξιοποίηση του προγράμματος Φιλόδημος και του ΟΗΧΕ, ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων σε όλους τους οικισμούς γύρω από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα, ώστε να μην πέφτουν καθόλου ανεπεξέργαστα λίμματα στο σημαντικότερο ίσως υγρό τόπο της χώρας. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μελέτης που έχει αναθέσει η Περιφέρεια για επεξεργασία των λιμάτων των οικισμών που βρίσκονται κατά μήκος της κοιλάδας του Λαδοπόταμου. Η ανάγκη έχει γίνει πλέον επιτυχτική, μια και η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού για τις υπηρεσίες καθαριότητας, την αγορά του πολυμηχανήματος, την επέκταση της κομποστοποίησης και της ανακύκλωσης και τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο μας, ελπίζουμε ότι θα αλλάξουμε ραγδαία τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο μας. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχε, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή αλλά και χαρά να μπορώ να απευθύνομαι από εδώ σχεδόν στο σύνολο των υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων της περιφέρειάς μας. Έχει πλέον περάσει το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μας αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Έχουμε ζητήσει εκτενώς τι θέλουμε να γίνει και έχουμε καταλάβει πάνω κάτω τι είναι εφικτό να γίνει. Ιδίως αυτή τη στιγμή που η χώρα μας μοιάζει να ξυπνά από τον εφιάλτη της κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε ο καθένας ό,τι το αναλογεί και ακόμα περισσότερο. Το χρωστάμε στους συμπολίτες μας ανεξάρτητα αν μας εξέλεξαν ως αιρετούς ή μας διόρισαν ως υπηρεσιακούς. Τώρα είναι η ώρα της δράσης για όλους μας. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.